Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον, ενώ την ημέραν εκείνην και την ώραν, όταν μελώμεν πάντες γυμνοί και ως κατακρίτη το αδεκάστο Κρήτη παρίσταστε. Τότε σαλπίξ ηχήσι μεγάλ και τα θεμελία της γης συστήσονται και οι νεκροί εκ των μνημάτων εξαναστήσονται και οι λυκοί αμία πάντες γεννήσονται και πάντων τα κρύπτα φανερά παρίστανται ενώπιον σου και κόψονται και κλάψονται και εις το πυρ το εξωτερον απελευσόνται. Ημι δε ποτέ μετάνοοι εις άντες και εν χαρά και αγαλία αγαλία σι ότον δικαίων πλήρως εις ελεύσε εις παστάδα ουράνιον. Εξομολογήσω με σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν καθίσει ο Κρήτης επί θρόνου φοβερού βίβλη ανοίγονται και πράξεις ελέγονται και τα κρυπτά άγγελοι περιτρέχουσιν επί συναγόντες πάντα τα
και άρχοντες, δούλοι και ελεύθεροι. Αμαρτωλοί και δίκαιοι, ότι και τις υποστήσετε από προσώπου αυτού, όταν άγγελοι παρίστανται ελέγχοντες τας πράξεις, τας διανοίας, τας ενθυμίας, τα ενδεικτήκε ημέρα. Αλλά πρώτου φθάσε το τέλος σπούδασον κράζου σαν ψυχή, ο Θεός επιστρέψον σώσον με ως μόνος εύσπλα. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των παινήτων σου εις τέλος. Δανιήλ ο προφήτης, ανήρ επί γενόμενος το εξουσιαστικόν Θεού θεωρήσας ούτως ευώαν κριτήριον εκάθισε και βίβλη είναι όχθη ίσαν. Βλέπε ψυχή μου, νηστεύεις των πλησίων σου, μη αθέτη βρωμά εισάξισε Χριστός εις την βασιλείαν αυτού. Ναι.
τον μόνο.